το νοσοκομείο, το ΚΕΝ, αντιμετωπίζει προβλήματα. Προβλήματα. Το 7. Ναι, βλέπω ότι έχει ζημίες. Το 7, 6,2 εκατομμύρια. Το 8, 9,4 εκατομμύρια. Κοιτάξτε, δεν είμαι πρόχειρος, γιατί οπωσδήποτε... Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Αλλά... Δεν έχει σημασία το νούμερο. Εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Σε σχέση, ακόμα και με αυτά τα περιβόητα νοσοκομεία, με τα άλλα ιδιωτικά νοσοκομεία, εάν το κράτος ήταν συνεπές, η πολιτεία ήταν συνεπής, δεν θα έφτανε να, σε αυτή την κατάντια το ερήκος δεινά. Αυτό το δέχομαι. Το είπατε και το δέχομαι. Εγώ, άλλη ήταν η ερώτηση μου. Έχουμε μία φθήνουσα πορεία, όπως και αν γίνει από το 2007 και μετά. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Δεν θα συμφωνούσα με το 7. Και εσείς λέτε ότι αν παίρνετε, εγώ βλέπω τα στοιχεία τα οποία παίρνουμε, τα οποία έχουμε, βλέπω τις ζημίες, βλέπω τα κέρδη και βγάζω ένα συμπέρασμα. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Το νοσοκομείο δεν πήγαινε καλά, για τον όποιο λόγο. Να δεχτούμε και το δικό σας στοιχείο, το οποίο λέει αν μας πλήρωνε τα 50 εκατομμύρια το κράτος, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Σας δημιουργείται η αίσθηση ότι η πολιτική ηγεσία με ό,τι έκανε από εκεί και πέρα ήθελε πράγματι να σώσει το νοσοκομείο ή είχε κάτι άλλο στο μυαλό της? Οπωσδήποτε όχι να σώσει το νοσοκομείο. Διότι αν έσωσε το νοσοκομείο, δεν θα έβαζε σε αυτές τις τρεις θέσεις τρία άτομα τα οποία θα γνώριζαν τουλάχιστον από διοίκηση ή τουλάχιστον από διοίκηση νοσοκομείων ή τουλάχιστον από οικονομικά της υγείας, αντί να μπαίνουν κάποιες φορές που να ήταν συγγενείς, φίλοι, οτιδήποτε άλλο? Ποια επιχείρηση ή νοσοκομείο αντιμετωπίζει το οποιοδήποτε πρόβλημα για οποιοδήποτε λόγο και δεν μπαίνουν οι καλύτεροι για να δώσουν κάποιες λύσεις? Θεωρούσατε αυτό, ότι μπήκαν οι καλύτεροι στις θέσεις αυτών των τριών που όριζε το κράτος? Όπως φαίνεται ότι έχετε διαβάσει, επέτασε το καταστατικό. Αυτό ναι. Που να έχουν νόση και... δεν μπορώ εγώ ούτε να περάσω από ιντερβιού, αλλά ούτε, δεν μπορώ να περάσω από ιντερβιού ούτε και να αμφισβητήσω την εκπροσώπηση που θέλει να έχει κάθε υπουργός. Κάθε υπουργός είχε την εκπροσώπησή του. Και η εκπροσώπηση του κυρίου Λοβέρδου ήταν περίεργη. Άλλη ερώτηση. Είχατε ένα πρόβλημα και θέλετε μία βεβαίωση καλής λειτουργίας την περίοδο του 2009. Από εκεί αρχίζει η καταστροφή. Προσέξτε, αφήστε λίγο να ολοκληρώσω. Την πήρατε στις 1 Δεκάτου 2010. Ερώτηση. Πόσους μήνες χρειαστήκατε? Αυτό δεν μπόρεσα να το βρω. Πόσους μήνες χρειαστήκατε? Ένας χρόνος. Πόσο? Ένας χρόνος. Σε αυτή την περίοδο ζημιωθήκατε? Αυτή η καθυστέρηση κλώνησε το νοσοκομείο? Δεκάδες εκατομμύρια. Επόμενη ερώτηση. Θεωρείτε ότι εξυπηρετούσε κάτι καθυστέρηση? Δηλαδή ήταν θέμα κακοτεχνίας, γραφειοκρατίας, κακής λειτουργίας του Υπουργείου Υγείας ή υπήρχε και κάτι πίσω από όλα αυτά? Έτσι κι αλλιώς τα πρώτα τρία δεν μπορεί κάποιος να τα αμφισβητήσει. Απλά και μόνο η ερώτηση είναι αν υπήρχε κάτι περισσότερο από αυτά. Κάτι υπήρχε. Στις 1 πρώτου του 2008 αρχίζει μία διαδικασία μέσω της οποίας επιδιώκεται να αναλυφθεί η διαχείριση καταρχάς από την Eurohospital, δεν θα πω το ιστορικό, είναι γνωστό. Αυτή η ιστορία αναβαγεί στις 18 Δεκάτου 2008 και βέβαια έρχεται το Υγεία και λέει ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή εδώ η εκχώρηση του management, γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν το επιτρέπει ο νόμος ή οποιοσδήποτε άλλος. Έχουμε μια πρώτη προσπάθεια. Το Υγεία. Το Υγεία. Το Υγεία είναι η φίρμα. Ναι. Ο ιδιοκτήτης του Υγεία είναι άλλος. Ναι, ναι. Το λέει όμως. Το λέει όμως. Ναι. Και ίσως και είναι η αρχή. Και είναι η αρχή για το ΓΕΑ. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ. Ναι. Τότε πώς διεκδικούσε άλλη ιστορία το μάνατζερ? Άλλη. Γιατί αυτοί που συμμετείχαν στην Eurohospital δεν ήταν υγεία, ήταν η Euromedica και το ιατρικό
κέντρο, όπως λέγεται, ιατρική. Αυτό ήταν μια δοκιμαστική. Μια δοκιμαστική. Αυτό. Η οποία δεν ευωδόθηκε. Ωραία. Αυτό. Δύο λεπτά. Να συνεχίσω. Αυτό δεν ευωδόθηκε. Γίνεται δεύτερη προσπάθεια. Αλλά αυτοί είχαν έρθει τότε αμισθοί. Δεν ευωδόθηκε. Ούτε προσέφεραν. Δεν ευωδόθηκε. Εξοδεύτηκε το νοσοκομείο κατά ένα ευρώ. Έχουμε δεύτερη προσπάθεια που γίνεται ένας διαγωνισμός. Αναλαμβάνει το μάνατζερ αυτού του διαγωνισμού κάποια εταιρεία Plus Consulting LTD του Αλευρά. Και φτάνουμε στο Φλεβάρι του 2011 πάλι για το management και ναυαγεί και αυτή η προσπάθεια. Ερώτηση. Γιατί απέτυχε αυτή η προσπάθεια? Δεχτήκατε κάποια πίεση, κάποια παρέμβαση έτσι ώστε η συγκεκριμένη προσπάθεια μην ολοκληρωθεί? Αν μου επιτρέπετε, δεν κατάλαβα για ποιους ενδιαφερόμενους μου είπατε. Εκείνη και την εποχή δεν υπήρχε ενδιαφερόμενος, απλά και μόνο είχατε ζητήσει κάποια συμπληρωματικά στοιχεία για όσους έρχονταν να αναλάβουν το management του νοσοκομείου. Ναι. Δώσατε, ζητήσατε συμπληρωματικά στοιχεία στις 22 Οκτώβου του 2010, αν θυμάστε, και τον Φλεβάρι του 2011 να βάγει σε αυτή η προσπάθεια έτσι ώστε το management να το πάρει κάποιος άλλος, μια εταιρεία, κάποιος άλλος. Όχι. Ναυάγησε γιατί έπρεπε να ναυαγήσει. Κάποιοι ενδιαφέρονταν. Ας τα ψάξει η δικαιοσύνη, δεν είναι πολιτικά πρόσωπα. Κάποιοι ενδιαφέρονταν και πίεζαν. Το 11 ήταν ο κύριος Γεωργιάδης, νομίζω. Φτάσαμε Φλεβάρι του 11. Λοβέρδος. Είναι η εποχή του κυρίου Λοβέρδου. Είναι η εποχή του κυρίου Λοβέρδου. Και μετά έρχονται ο κύριος Χαραμής, συγγνώμη, να έρχεται, βάζει μάνατζερ ο κύριος Λοβέρδος. Επί κυρίου Λικουρέντζου πρέπει να είναι αυτό. Όχι, αυτό είναι Μαριλίζα Λοβέρδου, αυτή η συγκεκριμένη ιστορία. Αν τη θυμάστε, αν τη θυμάστε. Εγώ απλά και μου ήθελα να ρωτήσω γιατί να βάγει σε όλη αυτή η ιστορία της προσπάθειας έτσι ώστε να δοθεί το management σε κάποια εταιρεία. Δεν τη θυμάμαι ακριβώς αυτή την εταιρεία, αλλά... Ευθέως μιλάω. Ναι. Κάθε τι που θα διευκόλυνε εκείνη την περίοδο τον Τινάν να ορθοποδήσει, να ανακάμψει, τορπιλίζονται. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή δυναμητιζόταν από κάποιους παράγοντες εκτός Τινάν. Εκτός Τινάν. Εκτός Τινάν. Οπότε... Έχοντας βέβαια αυτή η εκτός Τινάν τους βραχίονες τους εντός Τινάν. Θα μου επιτρέψετε λίγο να συνεχίσω. Έρχεται μετά επί κυρίου Λοβέρδο κύριος Λιαρόπουλος και ο νέος μάνατζερ. Από αυτά δεν ήταν μάνατζερ. Ναι, κύριος Χαραμής, εν πάση περιπτώσει. Από αυτά τα οποία πρότεινε ο κύριος Λιαρόπουλος, ο οποίος γνωρίζει το αντικείμενο, εφαρμόστηκε κάτι στο νοσοκομείο ή το Υπουργείο Υγείας ή η πολιτική ηγεσία απλά και μόνο τα είδε καταγεγραμμένα και δεν έκανε το παραμικρό? Δεν πίεσε το να γίνει το παραμικρό, έχοντας υπόψη ότι έχουμε τρεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και ελέγχεται πλέον και η οικονομική διοίκηση. Ναι. Λοιπόν, απάντηση. Από το πρώτο 20ήμερο ο Λιαρόπουλος μου ζήτησε να κάνουμε στην Πάντα όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και να κάνει μια δική του τετραμελή επιτροπή που θα διοικεί όλο το νοσοκομείο. Βεβαίως και αρνήθηκα, αλλά οι εκπρόσωποι του κυρίου Λοβέρδου δεν το είδανε και με καλό μάτι που αρνήθηκα. Όμως υπάρχει ένα άλλο μείζον θέμα που επειδή δεν θα μπορούσα να ασχοληθώ εγώ με τον κύριο Λιαρόπουλο, ένας που κάνει σύμβαση παροχής υπηρεσιών και έχει ρήτρα εχεμήθειας, πώς καλεί αυτός που αμείβεται από τη διοίκηση τους εργαζόμενους και να λέει εάν ψηφίσετε Μαρτίνη στην επικείμενη Γενική Συνέλευση του Ρυθμού Σταυρού θα καταστραφείτε? Είναι απομαγνητοφωνημένα. Ως εκ τούτου υπήρχε παρέμβαση και εδώ.
Έρχομαι λίγο στην ιστορία του ΓΕ. Ο κ. Ζαρόπουλος ήταν σύμβουλος του κυρίου. Μήπως γνωρίζετε πόσα χρήματα πήρε για αυτό το χρονικό διάστημα, νομίζω είχατε πει. Νομίζω 20.000 το μήνα. 20.000 το μήνα? Ναι. Τον μήνα. 20.000 το μήνα, 60.000. Τρεις μήνες. Έρχομαι λίγο στο ΓΕΑ και στην προσπάθεια η οποία έγινε έτσι ώστε να μισθώσετε κάποιους χώρους. Όχι. Το αρνούμε. Πείτε μου. Να συμπράξουμε. Να συμπράξετε, εντάξει. Πολύ καλύτερο. Γιατί... Εκεί θα κατέληγα. Δεν εμείς είχαμε άδεια γυναικολογικής κλινικής η οποία υπολειτουργούσε. Και σκεφτήκαμε βάσει των δυνατοτήτων που μας έδινε η καινούργια νομοθετικά ρυθμισμένη σύμβαση με το δημόσιο να επεκταθούμε σε έναν τομέα τη γυναικολογία που θεωρείται ο προσοδοφόρος. Έκανε μια πολύ καλή προσφορά ο κύριος Αποστολόπουλος, την άδεια δεν την πήρα από το Υπουργό των Σκοπίων, ο κύριος Αβραμόπουλος την έδωσε και έκτοτε επί ένα ή δύο χρόνια, δεν ξέρω, ειδικά θα θυμάμαι, δεν έρχονταν οι υπηρεσίες του Υπουργείου για να δώσουν τη βεβαίωση καλής λειτουργίας. Και δεν κάναμε, δεν μπορούσαμε να έχουμε συμβάσεις με κανένα ταμείο, με καμία ασφάλιση, με τίποτα. Γιατί δεν έρχονταν. Οπότε η ερώτησή μου. Κρίνεται ότι η μη συνεργασία με το ΓΕΑ έκλεισε μια πόρτα με σκοπό τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ΝΤΙΝΑΝ, έτσι ώστε να είναι ακόμα πιο κερδοφόρο. Θεωρώ... Κοιτάξτε, θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Με τον πατέρα Αποστολόπουλο ήμασταν στα δικαστήρια χρόνια. Άρα δεν οφείλω καλή κουβέντα. Άρα... Δεν οφείλω καλή κουβέντα. Η προσφορά για το μεευτήριο και τις επιπτώσεις που θα έχει η λειτουργία ενός τέτοιου μεευτηρίου για το σύνολο του νοσοκομείου, εργαστήρια και όλα τα συμπαρομαρτούντα, θα ήταν σωστική για το δυνάμιο. Οπότε κάνω και την τελευταία ερώτηση στη συγκεκριμένη ενότητα. Θεωρείτε ως έναν εκ των υπευθύνων, έχοντας υπόψη τα όσα ακούστηκαν για τα δικαστήρια, για τις πίες και τα λοιπά, δεν υπάρχει λόγος να επαναλάβω. Θεωρείτε ως έναν εκ των υπευθύνων ή ως κύριο υπεύθυνο της δυσάρεστης εξέλιξης τη μη συνεργασίας με το ΓΕΑ, τον κύριο Λοβέρδο, μέσω της περιπέτειας που ζήσατε από την δικαστική διένεξη με τον κύριο Βιενόπουλο, στην οποία δικαστική διένεξη δικαιωθήκατε? Ήτανε, σας είπα, ή κάπου είπα, η πρώτη λέλαπα. Πρώτη. Λέλαπα. Οι άλλες δύο έχουν όνομα. Γεωργιάδης Βορύδης. Τελειώσατε. Μία ακόμα ερώτηση, γιατί λίγο πιο εκτεταμένη απάντηση του κυρίου και δεν υπολόγιζα τους χρόνους μου. Ερχόμαστε λίγο στο 2012 με τους διαγωνισμούς. Γίνεται μια προσπάθεια μέσω της Παναθέα, δεν ξέρω πώς τη λέτε, έτσι ώστε να βρεθεί ένας στρατηγικός επενδυτής. Ναυάγησε. Γίνεται δεύτερη προσπάθεια, το project Geneva ήταν, και εκεί φτάσατε σε ένα σημείο όπου φεύγουν όλοι, αλλά μένει μέσα μόνο το Μητροπόλιταν με αυτόν τον Περσέας και τα λοιπά που ήταν και κάνει μια προσφορά. 140 εκατομμύρια για 40 χρόνια με 20 εκατομμύρια μπραφ και φτάνεται σε ένα σημείο όπου παρακολουθώ το τι γίνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο όπου γράφει ότι απαιτούνταν κάποιες νομικές ρυθμίσεις ψήφιση νομοσχεδίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της 17ης Ιουλίου 2013 το γράφεται αυτό και σε ένα υπηρεσιακό σημείωμα στις 12/11/2013 κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, οι οποίες δεν έγιναν. Και επίσης,
κάπου γράφει και το κείμενο της σύμβασης, το οποίο ενδεχομένως το έχετε φτιάξει, να το δεχθεί η Τράπεζα Πειραιός. Αυτό είναι γραμμένο στα πρακτικά. Σας δόθηκε κάποια, και να υπενθυμίσω βέβαια κάτι εδώ σε όλους μας, ότι η Τράπεζα Πειραιός από τα 45,3 δις που πήρε το ελληνικό δημόσιο έτσι ώστε να οδηγηθεί στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, πήρε τα 17 δις. Και καταλαβαίνετε, όταν κάποιος παίρνει 17 δις και του πηγαίνει το κράτος μία σύμβαση για κάτι peanuts, τα λέμε στα ελληνικά, που είναι μια υπόθεση κάποιων εκατομμυρίων, το να εκφράσει και να εκφέρει μια οποιαδήποτε αντίρρηση προβληματίζει πάρα πολύ. Η ερώτηση είναι, γιατί δεν περπάτησε όλη αυτή η ιστορία, η οποία, προσέξτε, η εταιρεία που είχατε βγάλει είχε μεταφράσει τα 140 εκατομμύρια που θα τα παίρνετε σε 40 χρόνια σε όρους παρούσες αξίες γύρω στα 98 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι στα 98 εκατομμύρια, 97 και κάτι. 2 λεπτά, δεν με διακόπτετε. Μη με διακόπτετε και οι προμηθευτές δεν πληρώθηκαν με τον τρόπο που λύθηκε το νοσοκομείο. Λοιπόν, μη με διακόπτετε. Διαγραφή χρόνια και 528 εργαζόμενοι. Οι οποίοι δεν πληρώθηκαν με βάση την επιστολή τους. Μη με διακόπτες, παρακαλώ. Να ολοκληρώσω την ερώτηση. Ερωτώ, αν μπορείτε να μου απαντήσετε. 140 εκατομμύρια, 40 χρόνια λειτουργίας και μετά τα 40 χρόνια επανέρχεται στην ιδιοκτησία του Ντινάν το νοσοκομείο. Μα δεν είναι δόθη ποτέ. Όχι. Και έχουμε ένα πληστηριασμό, να ολοκληρώσω, ο οποίος πουλάει το νοσοκομείο 115 εκατομμύρια με απώλεια ιδιοκτησίας. Ποιο από τα δύο θεωρείτε ότι ήταν πιο συμφέρον? 140 εκατομμύρια, 40 χρόνια χρήσης και ιδιοκτησία πίσω, 115 με απώλεια ιδιοκτησίας. Δεν θα σας απαντήσω αμέσως, πλην όμως απολύτως διαφωτιστικά. Για αυτή τη σύμβαση που υπενήχθηκε για τον Μετροπόλιτα, νομίζω, σε μία σύσκεψη Γεωργιάδης, ο Ομιλών και ο Πλεύρης, του είπε ο Πλεύρης εισαγωγικά: Άδωνη, εάν προχωρήσεις σε τέτοιες ρυθμίσεις, πάμε για ειδικό δικαστήριο. Πολύ σωστά το είπε. Μη βιάζεστε. Εντάξει. Άρχικη σειρά σας να ρωτήσετε, υπάρχει λοιπόν, όντως ένα μεγάλο πεδίο προβληματισμού πάνω σε αυτές τις συμβάσεις και στο σχέδιο συμβάσεως του Γραφείου Γεωργιάδη. Προσέξτε τι γίνεται. Ας το δούμε την άλλη φορά με πιο καλά προετοιμασμένη. Προσέξτε τι γίνεται. Όταν το ελληνικό δημόσιο ζητάει ρύθμιση του χρέους μας και προσπαθεί να βρει λύση, είτε με επιμήκυνση, είτε με χαμηλά επιτόκια, είτε με οτιδήποτε άλλο, και μιλάμε για χρέος 300 δις, καταλαβαίνετε, ένα οποιοδήποτε χρέος σε νοσοκομείο μπορεί να ρυθμιστεί με ένα σύνολο ρυθμίσεων αν υπάρχει η πρόθεση σωτηρίας νοσοκομείου. Δεν υπήρχε. Α, λοιπόν, άρα μην μου λέτε ότι υπήρχαν προβλήματα αποπληρωμής. Σαφώς υπήρχαν προβλήματα αποπληρωμής, αλλά υπάρχουν και ρυθμίσεις τις οποίες εμείς ως κράτος επιζητούμε και μπορούμε, μη διακόπτετε. Ωραία, τώρα φύγαμε από τις ερωτήσεις όμως. Σας παρακαλώ, κύριε Μάρδα, να ολοκληρώσετε τις ερωτήσεις. Μου αρκεί η απάντηση ότι δεν υπήρχε η πρόθεση, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στον πληστηριασμό, όπου βέβαια θα επισημάνω κάτι που σημείωσε ο πρόεδρος. Δεν το δώσαμε ενδεχομένως προσοχή. Στον πληστηριασμό έχουμε μία εταιρεία η οποία συμμετέχει σε ένα μνημόνιο, η οποία έχει πάρει 17, αναφέρομαι στην Πειραιώς. Όχι, δεν απαγορεύεται. Σαφώς τίποτα δεν απαγορεύεται. Έχει πάρει 17 δις από το ελληνικό δημόσιο. Αφήστε με να ολοκληρώσω, δεν έχω διακόψει κανέναν. Κανέναν δεν έχω διακόψει. Θα απαντήσετε όσο θέλετε. Έχει πάρει 17 δις. Έχει πάρει 17 δις από το ελληνικό δημόσιο. Ορίζει
Δέλτα Σίγμα. Δεν δίνεται στους ενδιαφερομένους παρά μόνο μία μέρα, Παρασκευή βγήκε η τροπολογία Βορύδη και υποθέτω Παρασκευή βράδυ, που σημαίνει Σαββατοκύριακο έπρεπε όποιος ενδιαφερόμενος να συγκαλέσει ένα διοικητικό συμβούλιο και Δευτέρα να ζητήσει από τράπεζα εγκυητική επιστολή περίπου 100 εκατομμυρίων. Βρείτε μου μία τράπεζα να μπορεί σε μία μέρα να δώσει εγκυητική επιστολή και ελάτε μετά να με πείσετε. Λοιπόν, βρείτε 19-24, 19 ημέρα Παρασκευή, υπολογίστε 24 τι μέρα πέφτει. Σε μία μέρα τράπεζα δεν δίνει εγκυητική επιστολή παρά μόνο αν έχει 100 εκατομμύρια να τα καταθέσει. Ωραία, λοιπόν, το είπαμε και αυτό, κλείσαμε. Λοιπόν, αυτό είναι μία πλευρά ενός προβληματισμού. Νομίζω ότι έχω εκφραστεί. Εσείς το έχετε πει. Ήτανε προδιαγεγραμμένη η πορεία, το είπατε. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ πέρα τις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάρδα.